Το σημαντικότερο εργαλείο ανάπτυξης για τον καθορισμό δραστηριοτήτων στην Κρήτη, σε τι φάση βρισκόμαστε τώρα και ποια είναι τα κυριότερα σημεία για τα οποία συζητάμε. Ναι. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει αναλάβει το συντονισμό της δημόσιας διαβούλευσης του διαλόγου για το ρυθμιστικό σχέδιο Ηρακλείου. Η πρώτη φάση έγινε τα προηγούμενα χρόνια, 2011 και 2012, και σήμερα συζητάμε την β' φάση του ρυθμιστικού σχεδίου, που είναι πολύ σπουδαία, διότι θα καταλήξει ένα πρόγραμμα δράσης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Την επόμενη προγραμματική περίοδο, όλα τα έργα που θα χρειαστούν χρηματοδότηση πρέπει να έχουν και χωροταξική τεκμηρίωση. Δηλαδή, αν δεν αναφέρονται στο ρυθμιστικό σχέδιο Ηρακλείου και στο χωροταξικό σχέδιο Κρήτης, δεν θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Από αυτό και μόνο νομίζω κατανοούμε τη σπουδαιότητα αυτών των σχεδίων. Τα σχέδια αυτά δεν είναι μόνο τεχνικά σχέδια, είναι αναπτυξιακά σχέδια. Μιλάμε για την ανάπτυξη της περιοχής μας, την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Δεν αφορά μόνο το Δήμο Ηρακλείου, αλλά σχεδόν όλους τους Δήμους και όλη την περιοχή του νομού Ηρακλείου. Σήμερα έχουμε μία ειδική παρουσίαση του ρυθμιστικού σχεδίου προς τους δημάρχους της περιοχής μας και το απόγευμα θα ακολουθήσει επίσης μία παρουσίαση και συζήτηση προς τους περιφερειακούς συμβούλους. Αυτά γίνονται προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι παράγοντες και να καταλήξουμε σύντομα σε μία απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μπαίνοντας τώρα στην ουσία των θεμάτων, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στο πρώτο και βασικό που είναι ο προσανατολισμός της πόλης του Ηρακλείου, της ευρύτερης πόλης του Ηρακλείου, στο μεσογειακό χώρο, στο διεθνή χώρο, στο διαπεριφερειακό χώρο. Γίνεται μια καλή προσπάθεια να επαυξηθεί αυτός ο ρόλος, χρειάζεται όμως ακόμη βελτίωση και εξειδίκευση πώς θα καταφέρουμε να φτιάξουμε το Ηράκλειο μια δημιουργική πόλη. Ένα δεύτερο θέμα που απασχόλησε τη συνάντηση λίγο πριν ήταν το θέμα του δίπολου Ηράκλειο-Χανιά. Είναι μια παρεξηγημένη φράση που κανείς στην Κρήτη δεν τη θέλει, κανείς δεν την υποστηρίζει πλέον. Έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση με την εφαρμογή του Καλλικράτη στην περιφέρεια. Όλοι οι συμμετέχοντες αρνήθηκαν αυτή τη λειτουργία και ανταυτού προτάθηκε η συμπληρωματικότητα των πόλεων της Κρήτης. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι προτείνουμε να μην γίνει αποδεκτή η πρόταση που κάνει η μελέτη για ίδρυση παραρτήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης στο χώρο της πρώην Αμερικάνικης βάσης. Η θέση μας είναι ότι το Πολυτεχνείο Χανίων καλώς έχει στα Χανιά και δεν πρέπει να αποδυναμωθεί. Επίσης, θα πούμε όχι στην πρόταση για ίδρυση ερευνητικού κέντρου του μινωικού πολιτισμού στο Ηράκλειο, διότι αντίστοιχο κέντρο υπάρχει στο Ρέθυμνο, το οποίο δεν πρέπει να διαιρεθεί, αντίστοιχα να ενδυναμωθεί. Και με αυτές τις ενέργειες αποδεικνύουμε ότι όχι μόνο δίπολο δεν υπάρχει στην Κρήτη, αλλά προσπαθούμε την ισόρροπη ανάπτυξη, την ενδογενή ανάπτυξη, τη συμπληρωματικότητα των πόλεων της Κρήτης.